Αγαπημένε Πρόεδρε της Βουλής, σύντροφέ μας Νίκο Βούτση, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ οι συντρόφισσες μου στην κυβέρνηση σήκωσαν πολύ ψηλά τις προσδοκίες σας για το τι θα σας πω, ενώ έχετε ήδη κουραστεί γιατί έχετε ακούσει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, θα επιχειρήσω ένα διάλογο με το πόρισμα της Επιτροπής από τη μια, λέγοντας κάθε φορά, άρα σε αυτή τη διαπίστωση εμείς τι κάνουμε. Γιατί όπως λέει η Σία, είμαι μεγάλη φυτούκλα αφού κάθισα από χτες που βγήκε το βιβλίο μέχρι σήμερα και το διάβασα. Λοιπόν... Εγώ το έφερα για να τους το δώσω και ήταν όλες... Καταρχήν λοιπόν πράγματι, αυτό το έργο είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το πάρετε, να το διαβάσετε, γιατί έχει μια επιστημονική ενάργεια, έχει μεθοδολογική σαφήνεια, αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του δημογραφικού προβλήματος, τα πεδία παρέμβασης και οι γενικές πολιτικές κατευθύνσεις. Και το λέω αυτό γιατί αν διαβάζετε το πόρισμα της Επιτροπής, της Διακομματικής Επιτροπής Βουλής του 1993, θα καταλήγατε στο «Ο Αγία Οικογένεια», «Ο Αγία Θρησκεία», «Ο Πολύτεκνη Οικογένεια, πόσο σε ευγνωμονούμε γιατί έλυσες το δημογραφικό πρόβλημα». Επομένως, βρίσκομαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να συμφωνώ απόλυτα με τις διαπιστώσεις που γίνονται στο βιβλίο, να αισθάνομαι δικαιωμένη, γιατί αυτές υποστήριζα αυτά τα χρόνια, περισσότερο νομίζω διαισθητικά και λίγο μέσα από αυτό το trial and error που είχα μάθει από την αρχιτεκτονική πρακτική, δηλαδή δοκιμή και λάθος, δοκίμαζα πράγματα, έκανα πράγματα χωρίς να έχω συνολική άποψη προς τα που πήγαινα, αν θέλετε, και τι ακριβώς έκανα. Τώρα η Σία λέει ότι όλα τα έχω κάνει τέλεια, αλλά τώρα θα το δούμε αν είναι έτσι ή όχι. Λέει λοιπόν η έκθεση, οι επιδοματικές πολιτικές δεν αρκούν. Απαιτείται αλλαγή του προνοιακού μοντέλου, λέω εγώ, ισχυριζόμαστε εμείς, και θα σας παρουσιάσουμε αυτή την αλλαγή. Λέει παρακάτω η έκθεση, δεν υπήρξε καμιά, όχι μόνο ενεργή δημογραφική πολιτική, αλλά ούτε και επιτελική δομή παρακολούθηση, αξιολόγηση, είναι τα περιβόητα, monitoring, evaluation κτλ, που λένε και οι θεσμοί όλη τη μέρα. Ούτε δημογραφική παιδεία, ούτε ερευνητικές δομές, ούτε κανένα παρατηρητήριο να παρακολουθεί τι γίνεται με αυτό το δημογραφικό πρόγραμμα κτλ. Είχαμε υποσχεθεί στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής ότι θα προβούμε σε ένα τέτοιο και επεξεργαζόμαστε μηχανισμό παρακολούθησης ελέγχου αξιολόγησης και συντονισμού του δημογραφικού προβλήματος, την ίδρυση ερευνητικού κέντρου γι' αυτό, δημογραφική έρευνα και παιδεία, ανάπτυξη και ενίσχυση, και οι προτάσεις είναι έτοιμες να κατατεθούν τους επόμενους μήνες μετά από ευρύτατη διαβούλευση και αφού ξεκινήσει αυτή η νέα συζήτηση που θα κάνουμε στη Βουλή. Τρίτον, λέει, τα μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στο παιδί και την οικογένειά του, ανεξάρτητα της μορφής οικογένειας. Μεγάλη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων. Εδώ δεν υπήρχε, ας πούμε, πιο μπροστά άλλο από την κλασική οικογένεια, μαμά, μπαμπάς, παντρεμένη κτλ. Δεν βλέπαμε ούτε παιδιά εκτός οικογένειας, ούτε παιδιά με σύμφωνο συμβίωση, ούτε τίποτα δεν βλέπαμε. Εκπονήσαμε λοιπόν το 2018 και επικαιροποιήσαμε στις συνεδρίες του ΚΙΣΚΙΠ τώρα το Νοέμβρη του 2018 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την περίοδο 2018-2021. Είναι η πρώτη φορά που αποκτά η χώρα τέτοιο σχέδιο δράσης με τη συνέργεια των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Εξωτερικών και Ναυτιλίας. Άρα, Πρόεδρε, θα καταθέσουμε στη Βουλή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης το Μάρτιο. Είναι έτοιμο, είναι ογκώδες βέβαια, γιατί είναι όλα τα Υπουργεία τι κάνουν ήδη και τι θα κάνουν στο επόμενο διάστημα 18-21, και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, είναι κοστολογημένα λόγια
Είναι συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένοι στόχοι που μπαίνουν κτλ. Για μια, με όραμά μας, μια κοινωνία συμπεριληπτική για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον κάθε κοινωνίας, η κοινωνική τους καταγωγή δεν μπορεί να καθορίζει το μέλλον τους, επένδυση στα παιδιά σημαίνει επένδυση στο μέλλον. Το τέταρτο σημείο. Η Επιτροπή στη σελίδα 85 καταλήγει. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μετανάστευση και στη γονιμότητα. Μίλησαν και οι συντρόφισσες μου πριν γι' αυτό. Με το δίπολο. Από τη μια, μετανάστευση. Επαναπατρισμό τμήματος των νέων Ελλήνων, υποδοχή ξένων μεταναστών. Ενώ για τη γονιμότητα θέτει την όρμα δύο παιδιά ένα ζευγάρι, όταν είμαστε σήμερα στο 1.33. Τώρα, έχουμε αναπτύξει σειρά μέτρων ήδη και προγραμμάτων για το σταμάτημα του brain drain και τον επαναπατρισμό των νέων, τόσο σε ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ. Μιλάω για προγράμματα κόστους 1,1 δις, 220.000 άτομα, ερευνητικές δομές της χώρας, νομίζω είπε μερικά η Μερόπη. Έβρε Μεροπάκι, δεν τα πες όλα. Τη δυνατότητα, δεν θα τα πω εγώ όλα, όχι. Νεανική επιχειρηματικότητα, νεοφυείς επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις κτλ. Ένα μεγάλο δίκτυο που αναπτύσσουμε σε αυτό το τομέα. Παράλληλα, το ξέρετε ότι προχωράμε στη μεταναστευτική πολιτική με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά, ας πούμε, με πάρα πολλές δυσκολίες, με μεγάλα αυτή τη στιγμή ανοιχτά θέματα, τόσο για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα όσο και για τα παιδιά, παρόλα τα θετικά που έχουμε κάνει. Έχουμε όμως, επιδεικνύουμε καθημερινά μια προσφυγική πολιτική και αλληλεγγύη σε μια Ευρώπη που ενώ γερνάει τάχιστα και δεν αναπαράγει την εργατική της δύναμη, τον πληθυσμό της, βουλιάζει στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον φασισμό, κλείνοντας τα σύνορά της. Εδώ πιστεύω ότι η χώρα έχει κάνει βήματα μεγάλα σε αυτό το τομέα και πολύ δύσκολα. Βέβαια η έκθεση θέτει μια σειρά προϋποθέσεων. Λέει δηλαδή παρακάτω ότι, ακούστε, προϋπόθεση λοιπόν για να γίνουν αυτά τα δύο που είπαμε πριν, μεταναστευτική αλλαγή, μεταναστευτικής πολιτικής και γεννησιμότητα, πρέπει να είναι η ανάκαμψη της οικονομίας, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση αμοιβών των νέων κτλ. Έχει μία σειρά πραγμάτων. Τώρα, εγώ ξέρω ότι δεν έχετε ακούσει ή αν έχετε διαβάσει ορισμένα πράγματα που έχουμε κάνει, γιατί δεν υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ μια καταστροφολογία ανευπροηγουμένου. Εγώ λοιπόν όμως θα πω μερικά ενδιαφέροντα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης, χωρίς θριαμβολογίες, γιατί η κοινωνία είναι πολύ ταλαιπωρημένη, πολύ τραυματισμένη και δεν χρειάζεται καμία θριαμβολογία. Αλλά όμως τα νούμερα είναι νούμερα. Η οικονομία ανακάμπτει με βάση τα νούμερα, με ρυθμούς αυξητικούς, 2% το 19, 2,1 το 20, 2,2 και συνεχώς βελτιώνονται το 21, όταν οι τάσεις στην Ευρώπη είναι πτωτικές, 1,9, 1,6, 1,3 αντίστοιχα. Η αναπτυξιακή τώρα πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, του δημόσιου κοινωνικού κράτους. Και εδώ βέβαια να πούμε τι εννοούμε όταν λέμε κοινωνικό κράτος. Δημόσια, υγεία, παιδεία, τη λέτε όλοι. Ακόμη και ο πρόεδρος πάντα λέει υγεία, παιδεία και εκεί σταματάει. Λυπάμαι πολύ, υπάρχει η τρίτη παράμετρος, είναι η κοινωνική προστασία. Υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία είναι το κοινωνικό κράτος. Και κοινωνική προστασία είναι όλο μαζί το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή προστασία της εργασίας, προστασία της ασφάλισης, δημόσια ασφάλιση, ΕΦΚΑ κτλ. Και τρίτον κράτος πρόνοιας. Χωρίς αυτό το τρίπτυχο, δημόσιο και κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε εμείς συνοπτικά δίκαιη ανάπτυξη ή εν πάση περιπτώσει ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, που προτιμώ να λέω εγώ.
Γι' αυτό έχουμε μια καινοτομία. Αυτό το περιβόητο αναπτυξιακό σχέδιο που έπρεπε η κυβέρνηση να καταθέσει στην Κομισιόν, το Growth Strategy, το οποίο είναι το μεσοπρόθεσμο, δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια, για πρώτη φορά δομείται με βασικό άξονα την εργασία ως ο μόνος κεντρικός άξονας της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια. Έχει τεράστια σημασία αυτό και ποτέ δεν υπήρξε αυτό. Η εργασία λοιπόν είναι ο κεντρικός άξονας της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Γι' αυτό ακριβώς, τα είπαν και οι συντρόφισσες, δεν θα επανέλθω, ελπίζω να τα ξέρετε, πρέπει όμως να τα μάθετε πολύ καλά. Επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν θα σας εξετάσω, Νίκο μου, εντάξει, αλλά λέω να τα λέτε. Είναι καμή. Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Συλλογικές διαπραγματεύσεις, πάνω από 200.000 εργαζόμενοι είδαν ξαφνικά τις ζωές τους να αλλάζουν και τις αμοιβές τους να αλλάζουν. Έχει τεράστια σημασία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που αναφέραμε την άλλη μέρα που βγήκαμε από τα μνημόνια. Αύξηση 11% του κατώτατου μισθού, 586-650 ευρώ, κατάργηση του υποκατώτατου. Αύξηση των επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο, από μητρότητας, ανεργίας. Όλα γίνανε 650. Ενίσχυση όλων των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς εργασίας, το περιβόητο ΣΕΠΕ. Ένα εντελώς διαλυμένο σώμα, το οποίο ο σύντροφός μας, ο Νάσος Ελιόπουλος, ανασυγκρότησε, το οποίο, ο οποίος σήμερα, ποιος θα το φανταζότανε, ότι η μεγαλύτερη, αυτοί που κρύβαν τη μαύρη εργασία και τα λοιπά, δεν ήταν οι ταλέποροι μικροί επιχειρηματίες, αλλά οι τράπεζες. Ποιος ήξερε, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι των τραπεζών σήμερα φεύγουν το μεσημέρι, πάνε σπίτι τους το απόγευμα όταν τελειώνει το 8ωρό τους, ενώ δεν είχαν ούτε ζωή ούτε τίποτα. Μου το έλεγε ένας άνθρωπος προχτές, μια γυναίκα δηλαδή, ότι επιτέλους με είδε το σπίτι μου, ας πούμε, μετά από τα πρόστιμα που έβαλε πολλών εκατομμυρίων στις τράπεζες στο ΣΕΠΕ. Αύξηση βέβαια, κατάργηση βέβαια του υποκατώτατου μισθού για τους νέους, αύξηση των επιδομάτων, τα πάμε αυτά. Ανεργία, μείωση από 27% στο 18,5% με πτωτικές τάσεις συνεχής, 360.000 θέσεις νέες εργασίες, εκ των οποίων το 70% είναι πλήρους απασχόληση. Δεν πάνε να λένε, είναι πλήρους απασχόληση. Λένε ακριβώς το ανάποδο, όλα τα αγαπημένα μας μίντια. Δημιουργήσαμε τον ΕΦΚΑ, μεγάλο, ισχυρό, δημόσιο πυλώνα ασφάλισης που υπεραποδίδει και βεβαίως δεν κόψαμε τις συντάξεις. Βγάλαμε τη χώρα από την μνημόνια, επιστρέψαμε παρά την καταστροφολογία στις αγορές με το 5ετές ομόλογο, πολύ σύντομα βγαίνουμε με το 10ετές. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ το επιτόκιο του 10ετούς, είναι στα πρώτου 2000 επίπεδα, 3,45 σήμερα. Το λέω γιατί δεν πειράζει, ας λέμε και μερικά τέτοια. Λοιπόν, είπα στην αρχή ότι συμφωνώ με την έκθεση ότι οι επιδοματικές πολιτικές δεν αρκούν και είπα ότι χρειάζεται αλλαγή του προνοιακού μοντέλου. Πάρα πολλές συντρόφισσες αναφέρθηκαν σε αυτό. Θα το πω λίγο παραπάνω. Η χώρα μας, όπως λέει η έκθεση, περιλαμβάνεται στο προνοιακό μοντέλο των χωρών του Νότου, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος, με κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά? Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι χώρες με πολύ διαφορετικά ΑΕΠ, είναι χώρες άλλων ταχυτήτων σε σχέση με τα εισοδήματα των ανθρώπων, έτσι. Κι όμως έχουν κοινά πράγματα, όλοι. Χαμηλούς προϋπολογισμούς για την πρόνοια, άρθρον 1, όλες είναι πάτη στην πρόνοια. Μεγάλα ποσοστά ανεργίας, προσέξτε, αυτές οι χώρες όλες έχουν παράλληλα πολύ κοντινά, αν δείτε τους πίνακες, ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και παιδικής φτώχειας. Τρεις δείκτες που είναι παράλληλοι σε όλα αυτά τα κράτη. Τρίτον, σύστημα πελατειακό με διαπλοκή και διαφθορά.
Δηλαδή, αν πάρεις το επιδοματάκι σου, πρέπει να έχεις ένα μπάρμπα στην κορώνη, όπως ήταν μέχρι τώρα. Έτρεχες από εδώ, έτρεχες από εκεί και όλα αυτά γίνονται κάτω από... με μπαξίσια κτλ. Τέταρτον, ανάθεση στην οικογένεια της φροντίδας που θα έπρεπε να παρέχει η πολιτεία και μάλιστα θεοποίηση εξ αυτού της οικογένειας. Η οικογένεια είναι το κέντρο της κοινωνίας μας, αυτή μας σώζει κάθε φορά κτλ. Είναι εξαιτίας της αδυναμίας του προνοιακού κράτους που αναλαμβάνει η οικογένεια, δεν για καλό. Πέμπτο, παροχές επιδοματικές μόνο στους ευάλωτες, δηλαδή στους φτωχούς, στους ανάπηρους, στους Ρωμά, στους άστεγους και ούτω καθεξής. Όχι δηλαδή παροχές για όλο το, για όλη την κοινωνία. Γι' αυτό η πρόνοια καταγράφεται για αυτά όλα τα κράτη και για τη συνείδηση του μέσου πολίτη ότι είναι για τους φτωχούς. Άμα λες τώρα εγώ είμαι στην πρόνοια, εμένα μου λένε πάντα όταν πηγαίνω από εδώ από εκεί, άντε κυρία Υπουργέ, ελπίζουμε όσον ούπο που θα μπούμε στην ανάπτυξη και αυτό να είσαστε και αχρίαστοι. Διότι δεν υπάρχει αντίληψη ότι η πρόνοια είναι για τον καθένα μας. Είναι για όλους μας. Είναι για τα μεσαία στρώματα. Άντε, οι πολύ πλούσιοι ας μην έχουν πρόνοια, τα καταφέρουν και μόνοι τους. Όλοι οι άλλοι έχουν ανάγκη πρόνοιας. Όλοι είμαστε ηλικιωμένοι κάποια ώρα, όλοι μπορούμε να είμαστε ανάπηροι και όλοι έχουμε προβλήματα με τα παιδιά. Όλοι έχουμε παιδιά. Πώς να το κάνουμε δηλαδή το πράγμα. Άρα η πρόνοια ασχολείται με αυτούς τους πληθυσμούς και υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινωνικό, αυτό το προνοιακό μοντέλο από τη μια, υπάρχει και μία άλλη λογική, ιδεολογική σύγκρουση που αναπτύσσεται. Τι λέει αυτή η ιδεολογική σύγκρουση? Αυτή λέει, κάθε ευρώ που ρίχνω στην πρόνοια πάει άπατο, δηλαδή είναι χαμένα λεφτά. Αν έχω ανάπτυξη, θα δίνω και λίγα λεφτά για τους φτωχούς. Αν δεν έχω, δεν χρειάζεται. Ψεύδος μεγάλο, διότι όλα αυτά τα νεοφιλελεύθερη αντίληψη δεν έδωσε λεφτά στην πρόνοια ούτε τις εποχές της ευμάρειας. Το είπε νομίζω κάποια συντρόφισσα ότι είναι ασύλληπτο ότι στην Ελλάδα αλλά και σε όλα αυτά τα κράτη η παιδική φτώχεια της εποχής της ευμάρειας 2008, γιατί όταν λέμε 2009 εννοούμε εισοδήματα του 2008. Τα στατιστικά δηλαδή είναι ένα χρόνο πίσω πάντα όταν τα διαβάζετε. Λοιπόν, το 2008 λοιπόν, εδώ η παιδική φτώχεια ήταν στο 23%. Μπορείτε να διανοηθείτε τι σας λέω. Δηλαδή, όταν ακόμη ευημερούσαμε. Και το ίδιο είναι και την εποχές των Ολυμπιακών έργων και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη λέει ότι αυτά είναι χαμένα λεφτά και δεν τα δίνει. Σε συνδυασμό με αυτό το προνοιακό μοντέλο που μόλις σας εξήγησα, εκτινάσει όλα τους δείκτες που μόλις σας είπα, φτώχεια, παιδική φτώχεια και ανεργία. Ακόμη και τις εποχές της ευμάρειας, όχι τόσο την ανεργία, τους δύο άλλους. Τι συμβαίνει τώρα? Σε αυτή την νεοφιλελεύθερη αντίληψη, και γι' αυτό είναι και η σύγκρουση που κάναμε και στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Μια άγρια σύγκρουση. Τι γινότανε, τι μου λέγανε εμένα οι θεσμοί? Μου λέγανε όλα τα επιδόματα, ό,τι δίνεις και δεν δίνεις, τις παροχές, να τις βάλεις στο ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο για την ακραία φτώχεια. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνω αναπηρικό για την ακραία φτώχεια, θα δίνω στεγαστικό για την ακραία φτώχεια και πάει λέγοντας επίδομα παιδιού για την ακραία φτώχεια. Αυτό ήταν η άγρια σύγκρουση που κάναμε με τους θεσμούς. Το ίδιο επαναφέρει ο Μητσοτάκης. Τι είπε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη? Ότι θα δώσω ένα μεγάλο ΚΕΑ, ένα δις. Εμείς δίνουμε 860 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, έτσι, και. Και μέσα εκεί θα είναι όλα, γιατί δεν θα είμαστε μια χώρα επιδομάτων, είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί ποιος ήταν η χώρα επιδομάτων?
Η χώρα επί δωμάτων ήταν αυτή που παραλάβαμε. Εγώ παρέλαβα, εμείς παραλάβαμε, είναι εδώ και ο Δημήτρης ο Καρέλας που, και η Εύη Κάλλα που τραβήξαμε τον παθόν μας στον Τάραχο, στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά και στις διαπραγματεύσεις, όπου παραλάβαμε μια χώρα όπου είχε 200 επιδόματα. Να με συγχωρείτε, 200 επιδόματα, ξέρετε από πόσους δινόταν, από πόσες πηγές, 120. Έχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Γιατί πραγματικά ούτε ήξερες ποιος το έδινε, γιατί το έδινε, με ποια κριτήρια το έδινε, πώς ελεγχότανε αυτό. Αυτό είναι η ρεμούλα. Και μας κατηγορούν τώρα για χώρα επιδομάτων, ότι εμείς κάναμε τα επιδόματα. Άρα έχει σημασία αυτή η σύγκρουση που είπε και η Μαριλίζα ιδεολογική, γιατί εμείς από την άλλη, μελετήσαμε πολύ καλά τα διάφορα προνοιακά μοντέλα για να δούμε και εμείς προς τα πού πάμε και συγχρόνως μελετήσαμε και όλους εκείνους τους αριστερούς ερευνητές οι οποίοι λέγανε σε αντιπαράθεση με την οφειλελεύθερη άποψη που έλεγε τα λεφτά σου τα χάνεις μόλις τα βάζεις στην πρόνοια ότι τα λεφτά σου όχι μόνο δεν τα χάνεις αλλά έχουν δημοσιονομικό πολλαπλασιαστεί 1,03 έως 1,6 ανάλογα με το αν δίνεις επιδόματα ή υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε οι υπηρεσίες είναι πολλαπλασιαστές του ΑΕΠ. Και αυτό γιατί, αυτό που είπα δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, το καταλαβαίνετε, βάζεις 1 ευρώ σου γυρίζει 1,3 ή 1,6 έτσι στο κράτος ενώ στο ΑΕΠ. Γιατί αυτό το καταλαβαίνετε αμέσως από τα σχολικά γεύματα. Στα σχολικά γεύματα, παραδείγματος χάρη, έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα όπου μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής 1,5 έχουμε μια αύξηση, αύξηση της εργασίας της απασχόλησης, στο χώρο της εστίασης, σε όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες μας παρέχουν τα σχολικά γεύματα, τεράστια. Αυξήθηκε δηλαδή η εργασία. Απ' την άλλη τονώθηκε η τοπική αγορά. Γιατί σχεδιάσαμε έτσι τα γεύματα, το διαγωνισμό, ώστε να ψωνίζουν από τις τοπικές αγορές κάθε φορά εκεί που δίνουν. Έχουμε μια τόνωση τοπικής αγοράς, αλλά υπάρχει δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, τον βλέπουμε και είναι μεγάλος όσο κάνουμε υπηρεσίες και όχι επιδόματα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, οπότε είπαμε ότι εδώ πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο. Πώς να το αλλάξουμε το μοντέλο και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, ας ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι, το παιδί. Δεν το έκανα για το δημογραφικό, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ χάμω, μας πρόκυψε. Δηλαδή ότι βοηθάει το δημογραφικό, το να αλλάξει το κοινωνικό μοντέλο για το παιδί φάνηκε πολύ γρήγορα και θα σας πω ποια ήταν τα αποτελέσματα. Δηλαδή τι όλες οι πολιτικές για το παιδί να είναι κυρίως έμφαση υπηρεσίες, περισσότερο παρά επιδόματα αλλά και το επίδομα, να αφορά και τα μεσαία στρώματα, να μην αφορά την ακραία φτώχεια. Αυτό σημαίνει λεφτά. Και πράγματι μέσα σε μία τετραετία ότου θαύματος από 822 εκατομμύρια που παραλάβαμε για το παιδί συνολικά φτάσαμε στο 1.417, αύξηση 72%. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη, μόνο αριστερή κυβέρνηση μπορούσε να το κάνει αυτό και μάλιστα με αίμα. Δηλαδή έπρεπε να εξοικονομούμε από παντού και να τα βάζουμε εκεί. Τι ήταν οι πολιτικές που κάναμε για το παιδί? Το ένα ήταν οριζόντια πολιτική, το σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα είναι οι πιο πετυχημένοι, από τις πιο πετυχημένες πολιτικές μας για το παιδί, άμεση σχέση με το δημογραφικό κατά την άποψή μου. Διότι πραγματικά όταν η μάνα έχει αυτή την ησυχία, δηλαδή μια γυναίκα έχει την ησυχία ότι το παιδί της τρώει και τρώει καλά, από μωρό μέχρι 12 χρονών, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, έχει μια ασφάλεια, ας πούμε να το πω έτσι. Τα σχολικά γεύματα δίνονται σε όλα τα παιδιά. Άσχετα του δημόσιου σχολείου, του δημοτικού σχολείου. 153.000 δίνουμε σήμερα, κάθε μέρα, σχολικά γεύματα σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν το είδατε με πηχαίους τίτλους το πρώτο θέμα, αλλά έτσι είναι.
αν το δείτε είναι αλήθεια, δεν είναι fake news. Ναι, δεν είναι 1 Απριλιά. 153.000 σχολικά γεύματα κάθε μέρα, του χρόνου θα είναι 300.000 και τον παράχρονο θα είναι 600.000. Δηλαδή, στόχος μας είναι μέσα σε αυτή την τριετία να καλύψουμε το 100% των δημοτικών σχολείων της χώρας. Μεγάλη πολιτική, αλλάζει την κατάσταση στο σχολείο που πάμε, αυξάνει τη σχολική απόδοση. Καλύτερους βαθμούς έχουμε, καλύτερες συμπεριφορές, λιγότερο bullying, γιατί προφανώς όταν τρώνε τα παιδάκια μαζί, γίνονται σύντροφοι, υπάρχει άλλη κατάσταση. Το πάλεψαν, σχολικά είναι συσίτια, το απαξίωσαν, το ρήμαξαν, ακόμη και οι εκπαιδευτικοί, είδαμε και πάθαμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι θεσμός του κράτους και προχωράνε. Ποια είναι θεσμός του κράτους, ψηφίστηκαν, τέλειωσε. Δεύτερη μεγάλη παροχή, βρεφονηπιακή σταθμή. Το δεύτερο, από ό,τι είδαμε και το ξέρουν και οι συντρόφισσες εδώ από τα άλλα κράτη, που επίσης αύξανε την γεννητικότητα και τα λοιπά, τη γεννησιμότητα και όλα αυτά, είναι ο βρεφονηπιακός σταθμός. Δηλαδή πάλι πρέπει να έχει μια γυναίκα, ένας άντρας, το μυαλό του ήσυχο, το παιδί μπορεί να πάει, πρέπει να πάει στο βρεφονηπιακό σταθμό, αντίθετα με την άποψη που λέει ότι να το κρατάμε σπίτι με τη γιαγιά, με τον έναν, με τον άλλον κτλ. Πρέπει να πάει από πολύ νωρίς στο βρεφονηπιακό σταθμό. Έχουμε πιάσει κατά ένα περίεργο τρόπο τους στόχους της Λισαβόνας. Μας βοήθησε πολύ το Υπουργείο Παιδείας αυτό με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, γιατί βγάλαμε δύο μεγάλες ηλικίες, των 4 και τα 5 χρονών, συνολικά 180.000 παιδιά είναι αυτά. Σκεφτείτε ότι είμαστε 92.000 παιδιά, το χρόνο γεννιούνται, επομένως καταλαβαίνετε αμέσως αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς τι νούμερα έχετε. Εδώ είχαμε από τη Λισαβόνα ότι αυτές οι ηλικίες πρέπει να είναι το 90% σε βρεφονηπιακούς. Το πιάνουμε γιατί είναι υποχρεωτικό και δημόσιο. Ενώ από το 0 έως 3 έπρεπε να είναι το 33% των παιδιών σε βρεφονηπιακούς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε ήδη 122.000 θέσεις δωρεάν, έτσι, γιατί όταν μιλάω εγώ για θέσεις βρεφονηπιακών σταθμών μιλάω για δωρεάν, όπου εκεί επιδοτήσαμε για πρώτη φορά την άνεργη γυναίκα. Γιατί δεν είχε αντιμετωπιστεί γιατί δεν είχε σκάσει το πρόβλημα και έσκασε τα χεράκια μας ότι δεν υπάρχουν ότι τα βάουτσερ είναι λιγότερα από ό,τι τα παιδιά. Γιατί? Γιατί δεν είχαν δώσει την άνεργη μάνα και στη φτωχιά μάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνανε λοιπόν από μια κατάσταση κύστερα και δεν είχε σκάσει. Όταν δόθηκε στην άνεργη και στη φτωχή μάνα, δεν φτάνανε οι θέσεις στους βρεφονηπιακούς. Αμέσως δώσαμε 15 εκατομμύρια και αυξάνουμε τώρα τις θέσεις στους βρεφονηπιακούς. Σταθμούς κάναμε, ιδρύσαμε ήδη 5.000 θέσεις πέρυσι και προχωράμε 10.000 φέτος κτλ. Ώστε να φτάσουμε 150.000 θέσεις σε 2 με 3 χρόνια δωρεάν βρεφονηπιακή σταθμή. Μεγάλη υπόθεση για τη μάνα, για τον πατέρα, για όλους μέσα στην οικογένεια. Το τρίτο που κάναμε βεβαίως είναι τα οικογενειακά επιδόματα και η αποϊδρυματοποίηση, θα έρθω αμέσως. Τα οικογενειακά επιδόματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Έχουμε εδώ και το Στέλιο Τομπλιάκη, το σύντροφό μας που είναι ο πρόεδρος, ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, θα σας πω για αυτόν 2 λεπτά μετά. Τι έγινε με αυτό, δεν μπορεί να μην την ακούσατε, όλη την φασαρία πέρσι, η Φωτίου κόβει τα επιδόματα, έτσι δεν είναι, τα οικογενειακά επιδόματα, νομίζω μάλλον νομίζετε ότι τα έχω κόψει όλα, έτσι δεν νομίζω ότι όλοι οι σύντροφοι αυτό μου λένε, τα κόψες εσύ, ενώ. Λοιπόν, όχι μόνο δεν τα κόψαμε, όχι μόνο από εκεί που εμείς παραλάβαμε ένα λογαριασμό 650 εκατομμύρια το χρόνο οικογενειακά επιδόματα, ο σύντροφός μας ο Πλιάκης πλήρωσε φέτος 1 δισεκατομμύριο οικογενειακά επιδόματα, αλλά
Ξαφνικά τα παιδιά από εκεί που ήταν 1.400.000, σου τρώω κάτι, εφέτος είναι 1.600.000, όχι γιατί γέννησαν οι Ελληνίδες, αλλά γιατί κάναμε ένα οικιστικό επίδομα με ισονομία, ισοτιμία για τα παιδιά, όχι αυτές τις ανοησίες που είχαν κάνει. 200.000 παραπάνω παιδιά, ναι, Αφροδίτη, γιατί σε βλέπω ότι είσαι κατάπληκτη. Είναι να τα μάθουμε να τα λέμε στον κόσμο τουλάχιστον. Λοιπόν, επομένως, και βεβαίως, φτιάξαμε εθνική στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση, καταθέσαμε πιλωτικό πρόγραμμα για την αποϊδρυματοποίηση, κομβικό εκεί μέσα θέμα είναι ο νόμος για την αναδοχή υιοθεσία. Ανοίγει αυτός ο νόμος, τι θα πει ανοίγει, είναι όλος ψηφιακός νόμος, με μεγάλη διαφάνεια, όλα γίνονται, δεν εννοώ προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, εννοώ οι διαδικασίες είναι με διαφάνεια, έτσι, ώστε να μην χάνεται αυτός ο ταλέπορος που έχει πάει να πάρει ένα παιδί στο δρόμο και να περιμένει 6-8 χρόνια και μετά απελπισμένος να πηγαίνει σε άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, αυτός ο νόμος ανοίγει σε 15 μέρες, πάρα πολύ δύσκολος νόμος για να γίνει. Έχει 13 σκία ΙΑ, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, τα έχουμε κάνει, είμαστε έτοιμοι, θα αρχίσει μέσα στο Μάρτι και η υλοποίηση του νόμου για την αναδοχή υιοθεσία, που όπως ξέρετε μειώνονται οι χρόνοι από 6 με 8 χρόνια που έχουμε σήμερα, γίνονται 8 με 12 μήνες, γίνονται διαδικασίες πολύ πιο αυστηρές και πολύ πιο σοβαρές, γίνεται εκπαίδευση των υποψήφιων γονιών και θετών γονιών, αποκτούν όλα τα παιδιά όπου και αν βρίσκονται, ιδρύματα, νοσοκομεία, πώς τα λένε και τα λοιπά, φάκελο ώστε να τελειώνουν τα πάμε πακέτο, όλες αυτές τις τραγωδίες, ποιες είναι οι ρίζες μου, πού είναι και τα λοιπά. Έτσι. Και επιτέλους θα μάθει και θα μάθει η κοινωνία, επιτέλους θα μάθει το κάθε παιδί ποια είναι η ρίζα του, έτσι. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που όπως μου λέει η Αγγελική πρέπει να τελειώνω. Λοιπόν, σήμερα εξαγγείλαμε το επίδομα στέγης, είναι άλλη μία οριζόντια πολιτική, πάλι η αλλαγή του προνοιακού μοντέλου που σας είπα. Το επίδομα στέγης ενοικίου είναι 200, θα ωφεληθούν 260.000 νοικοκυριά, δηλαδή συνολικά 667.000 άνθρωποι. Σε ένα σύνολο, αυτό ίσως έχει ενδιαφέρον, ότι το σύνολο των νοικοκυριών που βρίσκονται όλα στην Ελλάδα στο Νίκη είναι 1.100.000. Έτσι. Τα νοικοκυριά όλα που είναι στην Ελλάδα είναι 4.000.000. Λίγο για να καταλαβαίνετε και τα μεγέθη. Είμαστε σε πολύ μεγάλο μέγεθος πια που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον ότι, σας πω και αυτό λιγάκι θα σας αρέσει, ότι πάλι για το παιδί, πετύχαμε το παιδί να λογίζεται σαν ενήλικας, δηλαδή είτε για τα εισοδηματικά κριτήρια της οικογένειάς του, είτε για το επίδομα, μετράει το παιδί σαν ενήλικας. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Και μετά, επομένως, τα παιδιά έχουν για τις μονογονεϊκές οικογένειες, πετύχαμε το παιδί, το πρώτο παιδί να μετράει σαν τη μάνα, πάρα πολλά χρήματα λοιπόν στις μονογονεϊκές οικογένειες. Και τώρα αυτές οι 667.000 άνθρωποι που σας είπα που θα ωφεληθούν έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον ως εξής. Γιατί δείχνει και πώς είναι το Νίκη στην Ελλάδα, ποιοι δεν έχουν σπίτι κτλ. 214.000 είναι παιδιά. Αυτό είναι το 32% από το σύνολο που είπα. Ηλικίες από 18 χρονών μέχρι 44 χρονών είναι η κύρια μάζα. Δηλαδή αυτή είναι το 44%. Άρα όπως καταλαβαίνετε, γιατί βεβαίως οι μεγάλες ηλικίες έχουν σπίτι, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ποιοι ωφελούνται από αυτό. Τα νέα ζευγάρια, οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά. Κυρίως τα παιδιά. Και βεβαίως
φτάνουμε σε εισοδηματικές κλίμακες μεσαίων στρωμάτων με αυτό το επίδομα που κάνουμε. Τώρα, τελειώνω. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι εμείς είχαμε να πω το success story που καλυφθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν μια χώρα σε κατάρρευση, έτσι, με τα ποσοστά φτώχειας, ανεργίας και τα λοιπά συγκλονιστικά. Θυμάστε τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, την αντιμετώπιση, τον πρώτο νόμο που κάναμε. Και από εκεί και ύστερα το ΚΕΑ. Το ΚΕΑ είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον επίδομα. Δεν το υπερασπίζομαι ως θανάτου, αλλά αποφασίσαμε να του κάνουμε δύο καινοτομίες για να του ακυρώσουμε τις δυνατότητες να δημιουργηθεί, να λειτουργεί σαν παγίδα φτώχειας. Ένα πράγμα, δηλαδή, όπου πηγαίνει το δούλο του και βάζει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εκεί γίνεται μια παγίδα φτώχειας, εξαιρεί αυτούς για όλη τη ζωή και ησυχάζει η κοινωνία. Κάναμε δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι το κάναμε αναεξάμηνο. Μάλλον να το πω έτσι. Είναι ανοιχτό πρόγραμμα. Ανά πάσα ώρα μπορεί να μπεις, εξετάζει τα εισοδήματά σου στους 6 προηγούμενους μήνες. Αυτό τι σημαίνει. Δεν τα εξετάζει όπως όλη την Ευρώπη μόνο με βάση τη φορολογική σου δήλωση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι η παγίδα της φτώχειας που σας λέω. Το δεύτερο είναι ότι βάζουμε υποχρεωτικά το 10% όλης της οικογένειας στον ΑΕΠ ως ανέργους πλέον. Και έτσι όλοι πρέπει να πάνε εκεί και να εγγραφούν ώστε εμείς υποσχόμαστε ότι θα βρούμε δουλειά σε αυτό το 10%. Πάλι για να μην γίνει η παγίδα φτώχειας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα από το ΚΕΑ, γιατί το έχουμε πρικοδοτήσει με πολλές υπηρεσίες. Δεν είναι τα 200 ευράκια που σου δίνουν σε ένα άτομο το μήνα. Είναι το δεύτερο ισχύει. 30 δεύτερα. Μου κάνουν και bullying. Δεν φτάνει όσα τράβηξα. Λοιπόν, γιατί το έχουμε πρικοδοτήσει με πολλές υπηρεσίες. Έχουμε 70% έκπτωση στο κοινωνικό τιμολόγιο ρεύμα νερό. Έχουμε δωρεάν ένταξη στους βρεφονιπιακούς, άμα είσαι στο ΚΕΑ. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν τρόφιμα και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα, αρκεί αυτό. Με αυτά τα μέτρα, όπως σας είπα, ρίξαμε την παιδική φτώχεια τα δύο πρώτα χρόνια. Τα δύο πρώτα χρόνια, 15-16, δύο μονάδες. Από 26,3 σε 24,5. Σε δύο χρόνια. Σήμερα είμαστε κάτω από το 23%, πρόεδρε μου, από τις εποχές της Ευμάριας για την παιδική φτώχεια. Και με τις προσομοιώσεις που κάνουμε πολύ σύντομα θα είμαστε πολύ χαμηλότερα και θα αρχίσουμε να οδεύουμε πια με περηφάνεια στα χαμηλά αυτά. Ωραία. Φτάνει αυτό. Καλά, πολλά πρέπει να γίνουν. Τελειώνω όμως με αυτό. Εδώ. Όταν πήγαμε σε αυτό το Υπουργείο, βρήκαμε 54 υπαλλήλους. Όποιος το ακούει αυτό, αυτό είναι το χαρτοφυλάκιό μου. Εγώ δεν είμαι σαν εδώ τις κυρίες που έχουν χιλιάδες υπαλλήλους στο Υπουργείο τους. Εγώ έχω 54 υπαλλήλους βρήκα. Γιατί ακριβώς δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν πρόνοια. Το κάναν τον deal από κάτω. Οι δήμαρχοι, ο ένας, ο άλλος, όλοι οι παράγοντες. Τι να τους κάνουν τους υπαλλήλους. Οπότε καταλάβαμε πολύ αμέσως ότι έπρεπε να το κάνουμε ψηφιακό όλο αυτό και ότι δεν, αν δεν το κάναμε ψηφιακό, ήμασταν χαμένοι. Τι κάναμε? Σκεφτήκαμε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ο ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτός μάζεψε όλα τα επιδόματα και τα δίνει ψηφιακά. Τι θα πει αυτό, θα σας πω αμέσως. Ο άλλος πυλώνας είναι η κυβέρνηση. Οι 54 υπάλληλοι που γίνανε με τα βία σε 70, πώς γίνανε, βρε καρέλα.
80. Ωραία, τους αυξήσαμε, 80. Άλλο είναι η κυβέρνηση. Ποιος είναι ο μοχλός των πάντων? Είναι τα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα κοινότητας είναι αυτό που λέω εγώ, ο διπλός πράκτορας. Όχι τώρα, θα το καταλάβουν. Ο διπλός πράκτορας είναι ψηφιακός. Είναι ψηφιακός. Δηλαδή, πας στο Δήμο σου και βλέπεις το κέντρο κοινότητας. Όλα τα στοιχεία σου είναι μέσα σε ηλεκτρονικά συστήματα, τρέχουν σε μητρώ ηλεκτρονικά. Λες το άμκα σου και σου λένε αμέσως τι επιδόματα ή τι παροχές μπορείς να πάρεις. Τι υπηρεσίες, τι προγράμματα, τα πάντα. Με αξιοπρέπεια για τον πολίτη. Μόλις τα πούνε, μόλις το πούνε, μεταβάζουν την πληροφορία σε εμάς. Και συγχρόνως σου λένε, αν θέλεις να κάνεις και αίτηση, έλα να σε βοηθήσουμε, αν δεν μπορείς να την κάνεις σπίτι σου. Από το σπίτι σου. Μόλις γίνει έτσι, τι μεταβάζουν στον ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ σαρώνει 6 βάσεις δεδομένων, βλέπει αν είσαι δικαιούχος ή λες ψέματα και σε πληρώνει. Την ίδια μέρα, με διαφάνεια, χωρίς να ανακατεύεται κανείς. Αυτό είναι η αλλαγή του προνοιακού μοντέλου στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ.